Μέρα σας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το νέο ωράριο στα φαρμακεία όπως ανακοινώθηκε. Κοιτάξτε, καταρχάς επειδή απαγορεύτηκαν οι πολλαπλές μετακινήσεις και μόνο μία να πάει κανείς στο φαρμακείο και μία να γυρίσει στο σπίτι του, θεωρήσαμε ότι είναι πολύ σωστό να κάνουμε ένα συνεχές ωράριο σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής που δυστυχώς είναι πάρα πολύ σοβαρά. Άρα αυτό, κανένα λοιπόν, φαρμακείο δεν θα λειτουργεί μετά τις 5 ή θα υπάρχουν κάποια λίγα που θα ευνηρεύουν κατά τόπους. Θα υπάρχουν αρκετά και μπορώ να σας πω ότι είναι και υπέρ αρκετά. Έχουμε φροντίσει να είναι πάρα πολλά. Δεν θα αισθανθεί ο κόσμος ελλείψεις φαρμάκων ή ελλείψεις του φαρμακείου, της ύπαρξης του φαρμακείου. Αυτό είναι γεγονός. Όπως επίσης και το Σάββατο θα είναι τα φαρμακεία ανοιχτά το πρωί, όσα φαρμακεία αυτά λειτουργούσαν μέχρι τώρα, αλλά μόνο το πρωί. Θέλω να πω δηλαδή ότι προέχει, και θέλω να το τονίσω αυτό, προέχει η ασφάλεια των φαρμακοποιών και των φαρμακείων από κακοποιά στοιχεία μετά τις 5-6 ώρα που έχουμε δυστυχώς συμβάντα. Υπάρχουν ακόμα αυτές τις μέρες συμβάντα τέτοιου είδους. Ναι, ειδικά αυτές οι μέρες υπάρχουν, γιατί τα φαρμακεία είναι τα μόνα τα οποία λειτουργούν και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πρόσφορο έδαφος για τα κακοποιά στοιχεία. Και βέβαια η ασφάλεια των συναδέλφων μου που έχει να κάνει με την νόσο. Δηλαδή πρέπει να λειτουργήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων ωρών και να μην εκτίθενται συνεχώς πολλές ώρες στον κίνδυνο. Μάλιστα. Πρόεδρε, είχατε επισημάνει το προηγούμενο διάστημα πολλά φαινόμενα σχροκέρδειας σε όλα τα αναλώσιμα τα οποία είναι αναγκαία για αυτό το διάστημα. Θέλετε να μας πείτε τι έχει συμβεί και σε τι ενέργειες έχετε προβεί και ο Σύλλογος για το κομμάτι αυτό? Θα μου επιτρέψετε σε αυτά που άκουσα όσον ώρα σας περίμενα να μπω στην συζήτηση. Κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αττικής, Αθηνών, και μάλιστα είναι κάτι που πρέπει να το πω και στο σταθμό σας, γιατί είδα την αγωνία των νοσηλευτών και των γιατρών για την εξέβρεση κάποιων πολύ σημαντικών εργαλείων για την αντιμετώπιση στην καθημερινότητά και των πολιτών. Βέβαια. Λοιπόν, είναι οι μάσκες, τα αντισηπτικά, τα γάντια, σε λίγο καιρό θα υπάρχουν τα αυτά. Και εδώ πρέπει να εστιάσουμε. Δεν θα υπάρχουν, λοιπόν, μας λέτε, δεν θα υπάρχουν γάντια καθόλου? Θα σας πω κάτι. Διαθέσιμα στην προέχει, ακούστε. Καταρχάς, μέχρι τώρα, δηλαδή πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό, υπήρχαν 100 εργοστάσια, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο που παράγαγαν τις μάσκες, που ήταν αποκλειστικά και μόνο για να διατίθενται σε γιατρούς, νοσηλευτές, αντεοδοντιάτρους και κάποιους φαρμακοποιούς που τις χρειάζονταν για να παρασκευάσουν κάποια φάρμακα στα εργαστήρια. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η διαδικασία αφορούσε ένα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο αριθμό πελατών της μάσκας. Τώρα λοιπόν βρέθηκαν αυτά τα εργοστάσια να προσπαθούν να καλύψουν 4 δισεκατομμύρια ατόμων που θέλουν καθημερινά μάσκες για να τις αλλάζουν, όπως πολύ σωστά είπε, μία προλαλήσασα. Όμως, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αδύνατο. Άρα, προέχει για μένα να βρουν μάσκες οι γιατροί, οι νοσηλευτές, αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή, και μετά οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε πώς να τις φοράνε, ούτε αν θα πρέπει να τις φοράνε, ούτε αν θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουν. Και βλέπω ξαφνικά τον κόσμο να φοράει μία μάσκα στο πρόσωπό του, να την κατεβάζει έτσι κάτω, να θέλει να μιλήσει, να την ξανανεβάζει, να την αφήνει στο πηγούνι του, να κρέμεται στο λαιμό του. Αυτό το πράγμα δεν έχει νόημα. Δηλαδή στερείς τη μάσκα από αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται στην πρώτη γραμμή και την έχεις εσύ. Μπορεί να έχεις και άλλες 50 στο σπίτι σου, μπορεί να έχεις και άλλες 100 στο γραφείο σου, απλώς και μόνο για να αισθανθείς ασφαλής. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι λάθος. Άρα το πώς χρησιμοποιεί τη μάσκα. Απ' την άλλη, η τιμή. Τι γίνεται με τις τιμές, κύριε Λουράντο, με τις μάσκες και με τα υπόλοιπα προϊόντα? Εναρμονιστήκατε όλοι με το νέο καθεστώς, για παράδειγμα, στο ΦΠΑ από 24-6, που σημαίνει και μείωση της τιμής, γιατί ήταν πολύ ακριβές οι μάσκες. 10-12 ευρώ για μία μάσκα μία-δύο ημερών. Η τιμή όσον αφορά την μείωσή της λόγω του ΦΠΑ έγινε, βεβαίως, ασφαλώς. Όμως δεν ήταν αυτό η μεγαλύτερη αιτία για να αυξηθούν οι μάσκες. Ήταν αυτό που είπε και ο Υπουργός, δυστυχώς είναι αλήθεια, σας το επαναλαμβάνω, ότι είναι προσφορά και ζήτηση. Πολύ μεγάλη ζήτηση, ελάχιστη προσφορά. Και εκεί βεβαίως ο καθένας μπορεί να δίνει μία τιμή, στοχεύοντας αποκλειστικά στον πανικό των πολιτών και στην ανάγκη εξέβρεσης από τους υγειονομικούς αυτών των υλικών. Εντάξει. Δυστυχώς, πολύ δυστυχώς. Όμως, γι' αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν φταίνει ουδόλως η φαρμακοποί. Η φαρμακοποί αγοράζουν τις μάσκες στην τιμή την οποία, ακούστε, ακριβώς, τις αγοράζουμε τις μάσκες και τις δίνουμε.
με ένα σταθερό ποσοστό το οποίο επιβάλλεται και αυτό είναι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει εσχροκέρδη εκ μέρους των φαρμακοποιών. Το λέω με την καρδιά μου, το λέω σε εσάς. Δεν υπερασπίζομαι τον κλάδο μου, αλλά είναι η αλήθεια και πρέπει κάποια στιγμή να υποθεί. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή, να σας το εξηγήσω, δεν μπορεί να αγόραζα τη μάσκα πριν, πριν τον κορονοϊό 10 λεπτά και να την αγοράζω τώρα 1 ευρώ. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι μπορώ να αγοράσω 10 λεπτά 1 ευρώ τη μάσκα και να την δίνω στην προηγούμενη τιμή. Δεν γίνεται. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και στο κράτος. Μια αλυσίδα. Να ελέγξει τους εισαγωγείς και τους εμπόρους προς εμάς. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Και θα επιστρέψουμε πολύ στην Πάτρα και στον Απόστολο Βουλδί. Σε μια καλή διότι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και το ακούγαμε από τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα έχει να κάνει με την έλλειψη που παρατηρείται στο αίμα. Σε διαθέσιμες φιάλες αίματος για τα καθημερινά ζητήματα πέραν του κορονοϊού. Τα οποία είναι υπαρκτά. Τα οποία αντιμετωπίζουν βεβαίως συνάνθρωποι μας. Πάμε στην Πάτρα σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, όπως είπαμε, στον Απόστολο Βουλδί. Απόστολε.